Για πρώτη φορά φέτο οι νεοσύλλεκτοι θα έχουν τη δυνατότητα χορήγηση βασικών ειδών ηματισμού και υπόδηση πριν από την ημέρα κατάταξή του στην Εθνική Φρουρά. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Υπουργό Άμυνα Χριστόφορο Φωκαίδη, οι στρατεύσιμοι οι οποίοι το επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν τα συνεργεία που θα λειτουργήσουν έχοντα μαζί του το σημείωμα κατάταξη και την πολιτική του ταυτότητα. Για σκοπού αποφυγή περί των εξόδων αλλά και για την καλύτερη του προετοιμασία θα λειτουργήσουν την ερχόμενη εβδομάδα σε όλα τα κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων στη Λεμεσό, στη Λάρνακα και στην Πάφο, καθώς και στο στρατόπεδο Χρήστου Σαμάρα στη Λευκοσία. Σε ό,τι αφορά τον θεσμό των συμβασιούχων οπλητών, υποβλήθηκαν 4.016 αιτήσει στο πλαίσιο του δεύτερου ετήσιου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε και ολοκληρώθηκε χθε. Την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Ιουνίου, θα αρχίσουν οι αθλητικέ δοκιμασίε για τι οποίε οι υποψήφοι θα λάβουν ηλεκτρονική πρόσκληση και θα ακολουθήσει η υγειονομική εξέταση. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Αύγουστο και οι επιτυχώντε υποψήφοι θα κληθούν για εργοδότηση στι αρχέ Επίση, ο Υπουργό Άμυνα ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν υποχρέωση κατάταξη σε προηγούμενε κλάσει 24 μήνων θητεία και δεν το έπραξαν για οποιοδήποτε λόγο μπορούν να υποφεληθούν σχετική πρόνοια τη νέα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, εάν παρουσιαστούν για κατάταξη μέχρι το 2019, θα υπηρετήσουν θητεία 14 μηνών.